Άκαρπες μέχρι στιγμής έρευνες για τον βυσμό του 39χρονου Δίτη που αγνοείται από το Σάββατο. Τεράστια επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή Πομού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποστέλει επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, επισημένοντας την ανάγκη να συζητηθούν εις βάθος οι διαφορές στο Κυπριακό. Στα κατεχόμενα απόψε, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μευλούτ Σαβούσογλου για καθορισμό στρατηγικής. Συνεχίζει τις επικρίσεις ο Ακιντζή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αν θα πάει την Πέμπτη στις συνομιλίες. Δεν αποκλεί δολιοφθορά στα μηχανήματα του λιμανιού από πρώην αχθοφόρους ο Υπουργός Μεταφορών. Καταγγελία ενώπιον του Γενικού Ελεγκτή εναντίον του πρώην λιμενάρχη και νυν διευθυντή της διαχειρίστριας εταιρείας Γιώργου Πούρου για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Απόφαση για ανέγερση νέου νοσοκομείου ψυχικής υγείας μετά τη διαπίστωση ιστορίας προβλημάτων στα υφιστάμενα κτίρια. Ευρεία σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τραπεζικά ωφέλη λόγω του ανοίγματος στην αγορά κινήτων στην Κύπρο βλέπουν οι Μούτις. Τι έγινε απόψε στον τέρπι από ΕΛΑΕΛ στο Γασιπί. Έλαμψε το άστρο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουντέρες, αποστέλλει εντός των επόμενων ωρών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του Mecca One, στην επιστολή ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα επικεντρώνεται στις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν στο Κυπριακό και την ανάγκη ουσιαστικής συζήτησής τους. Την ίδια ώρα, στον αέρα ακόμα παραμένει η συνάντηση των δύο ηγετών την ερχόμενη Πέμπτη. Απεμπλοκή από την προμελετημένη κρίση που προκάλεσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ο Τουρκοκύπρος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζή, επιχειρεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του Mecca One, εντός των επόμενων ωρών, ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα αποστείλει επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, με την οποία θα περιγράφει την πραγματική εικόνα που βρίσκονται σήμερα οι συνομιλίες, ενώ θα απαντά στα όσα επιρρύπτει στην ελληνοκυπριακή πλευρά στη δική της επιστολή που έχει αποστείλει προς τον Αντώνιο Κουτιέρες, η πρόεδρος της λεγόμενης Βουλής του Ψευδοκράτους. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην επιστολή του θα περιγράφει τα τελευταία γεγονότα και θα επικεντρώνεται στις σοβαρές διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών και οι οποίες κρατούν στάσιμες στις διαπραγματεύσεις. Μεταξύ των θεμάτων θα επισημαίνει την αξίωση της τουρκικής πλευράς για τις τέσσερις ελευθερίες, εξηγώντας πως αυτό ουσιαστικά θα βάζει την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την πίσω πόρτα. Η αιμονή για παραμονή τουρκικού στρατού και εγγύησης μετά τη λύση είναι ένα αναχρονιστικό σύστημα που δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν έτη 2017. Για το περιστατικό της περασμένης Πέμπτης, ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα αποφύγει να μπει στο παιχνίδι επίρρυψης ευθυνών που επιδιώκει η τουρκική πλευρά. Ωστόσο, δεν θα αφήσει αναπάντητα τα όσα καταλογίζει η πρόεδρος της Ψευδοβουλής περί ελληνοποίησης του νησιού. Μέσα από την επιστολή θα εξηγεί την απόφαση της Βουλής για το ενωτικό δημοψήφισμα. Θα χαρακτηρίζει αδικαιολόγητες τις αντιδράσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς και θα επισημαίνει την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου με στόχο να φτάσουμε στη νέα διάσκεψη της Γενέβης για συζήτηση του κεφαλαίου των εγγυήσεων και της ασφαλείας. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα επαναλαμβάνει την ανάγκη στήριξης των διαπραγματεύσεων ώστε να υπάρξει θετική κατάληξη, καλώντας τα Ηνωμένα Έθνη όπως μεσολαβήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Παραμένουμε στο Κυπριακό. Είναι μαζί μας η Νατάσα Ιωάννου. Νατάσα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λουκά. Το ερώτημα που υπάρχει και γίνεται αντιληπτό πλέον είναι κατά πόσο ο Μουσταφά Ακιντζή θα πάει στο ραντεβού με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη Πέμπτη ή τελικά θα μιλάμε για ένα πρόωρο τέλος της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού ή για ένα διάλειμμα ανοιχτού τέλους. Η διαδικασία πάντως βρίσκεται για την ώρα σε παύση, αφού αύριο δεν θα γίνει η προγραμματισμένη συνάντηση των διαπραγματευτών. Ο πρόεδρος θα πάει την Πέμπτη στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, ενώ ο Μουσταφά Ακιντζή δεν ξεκαθαρίζει τι θα κάνει και αναλώνεται στο να βάζει γελίους όρους. Πηγή που είναι κοντά στις συνομιλίες μας υπέδειξε ότι αύριο θα διαφανούν οι προθέσεις των Τούρκων με τις δηλώσεις που θα γίνουν από πλευράς του Μεβλούτ Σαβούσογλου, ο οποίος πραγματοποιεί ταξίδια στραπή στα κατεχόμενα μετά και την εμπλοκή στον εν εξελίξει διάλογο από την ενόχληση των Τούρκων από την απόφαση της Βουλής να τιμάται το ενωτικό δημοψήφισμα. Πάντως, Λουκά, κυβερνητική πηγή ανέφερε στο Mecca One ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης είναι έντονα ενοχλημένος από τη στάση που τηρεί τόσο ο Τουρκοκύπριος ηγέτης όσο και εκπρόσωπός του, ο οποίος προβαίνει πλέον σε προσωπικές επιθέσεις εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατηγορώντας τον μεταξύ άλλων ότι το μυαλό του είναι μοιρασμένο, το ένα κομμάτι βλέπει προς την κατεύθυνση των εκλογών και το άλλο προς τη λύση. Λουκά. Μάλιστα. Λοιπόν, Νατάσα, να σας ευχαριστήσουμε. Στα κατεχόμενα φτάνει απόψε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Σαβούσογλου με σκοπό να καθορίσουν στρατηγική με τον Μουσταφά Ακιντζή. Την ίδια ώρα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης συνεχίζει τις επικρίσεις και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αν θα πάει ή όχι στη συνάντηση της Πέμπτης.
Στο ακουστικό, η κυβέρνηση εν αναμονή της παράνομης επίσκεψης του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεβλού Τσαβούσογλου στα κατεχόμενα, ο οποίος φτάνει απόψε για σειρά επαφών με την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Στο επίκεντρο, η εξέλιξη στο Κυπριακό, στη σκιά και της κρίσης που προέκυψε στη διαδικασία. Ο Μεβλού Τσαβούσογλου θα δει αύριο τον τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Κιντζή, τον ψευδοπρωθυπουργό Χουσέιν Οζγιουρκιούν και τον λεγόμενο Υπουργό Εξωτερικών Ταχσίν Ερτουγρούλογλου. Η κυβέρνηση αναμένει τις τοποθετήσεις του Τούρκου Υπουργού ώστε να διαφανεί κατά πόσο θα διατηρήσει πιο ορθολογική στάση για αποκλιμάκωση της κρίσης, ενθαρρύνοντας τον τουρκοκύπριο ηγέτη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή αν θα ρίξει περισσότερο λάδι στη φωτιά. Την ίδια ώρα, ο τουρκοκύπριος ηγέτης συνεχίζει την επίρρηψη ευθυνών εναντίον του Πρόεδρου Αναστασιάδη με αφορμή και την απόφαση της Βουλής για αναφορά στο ενωτικό δημοψήφισμα. Η ελληνοκυπριακή πλευρά προσπάθησε να δημιουργήσει ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, δίνοντας την εντύπωση ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά αποχώρησε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ναι, εμείς σε εκείνη τη συνάντηση φτάσαμε σε ένα σημείο να αποχωρήσουμε, αλλά σε εκείνο το σημείο μας έφερε ο ελληνοκύπριος ηγέτης, ο οποίος ξεπέρασε τα όρια του σεβασμού. Και κάλεσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα σε όλο τον κόσμο και τους Τουρκοκύπριους ότι δεν υιοθετεί την απόφαση της Βουλής και να ακυρώσει την απόφαση αυτή, λέγοντας ότι ενώσο δεν γίνεται αυτό, δυστυχώς δεν είναι δυνατό να διασφαλίσουμε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Επέμεινε παράλληλα στις τουρκικές εγγυήσεις και για να ενισχύσει τη θέση του προφασίστηκε την απόφαση της Βουλής. Με την απόφαση της Βουλής φάνηκε πόσο ορθές είναι οι θέσεις στο θέμα της ασφάλειας από την Τουρκία. Ισχυρίστηκε την ίδια ώρα ότι οι Ελληνοκύπριοι ακόμη δυσκολεύονται να αποδεχθούν την πολιτική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, προσθέτοντας ότι εάν συνεχίσουν να δυσκολεύονται τότε, όπως είπε, δεν μπορεί να υπάρξει κανένα αποτέλεσμα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πρέπει, είπε, η ελληνοκυπριακή πλευρά να προετοιμάσει την δική της κοινότητα για τις πραγματικότητες. Δείτε σε λίγο. Απόφαση για ανέγερση νέου νοσοκομείου ψυχικής υγείας μετά τη διαπίστωση σωρίας προβλημάτων στα εφιστάμενα κτίρια. Ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τραπεζικά ωφέλη λόγω του ανοίγματος στην αγορά κινήτων στην Κύπρο βλέπουν οι Μούτις. Τι έγινε απόψε στον τέρπι από ΕΛΑΕΛ στο Γασιπί. Έλαμψε το άστρο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο χθεσινοβραδινό All-Star Game στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άκαρπες παρέμειναν και σήμερα οι προσπάθειες για εντοπισμό του Δίτη που αγνοείται από το περασμένο Σάββατο. Ο 31χρονος Αντρέας Γιάνγκου ψάρευε το Σάββατο με ψαροτούφεκο στη θαλάσσια περιοχή Πομού και από τότε έχουν χαθεί τα ίχνη του. Έχουν γίνει δύο περάσματα από πάνω. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Τρίτη ημέρα αγωνίας χωρίς κανένα αποτέλεσμα στις εκτεταμένες έρευνες για εντοπισμό του Ανδρέα Γιάνγκου, 31 χρόνων από την Ερήμη, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών που χάθηκε ενώ ψάρευε με το ψαροτούφεκό του στη θάλασσα του Πομού. Δεν βράμε κάτι, επειδή το δείγμα στην περιοχή που βράμε χθες το ψαροτούφεκό, πιστεύκαμε να το βρούμε, κάναμε πάρα πολλά καλά την έρευνα. Όλοι εμπλεκομένοι, δεν βρέθηκε κάτι. Πώς είναι ο υποθαλάσσιος χώρος εκεί? Πετρώδες, αμμώδες, έχει φυκιάδες, έχει πηγές, έχει λάκκους. Το βάθος κυμαίνεται από τα 15 έως τα 40 μέτρα. Αλλά είναι δύσκολη δουλειά μας. Τις κινήσεις του Δίτη, όπως αυτές καταγράφηκαν από την υποβρύχια κάμερα που ήταν ενσωματωμένη στο ψαροτούφεκο, να κυνηγά και να πιάνει ένα μεγάλο ψάρι, καθώς και η προσπάθειά του να ανέβει στην επιφάνεια της θάλασσας από βάθος 20 μέτρων, αξιολογούνται από τους ειδικούς. Είμαστε μια ομάδα που ήρθαμε σήμερα να βοηθήσουμε τα παιδιά με τα οργανωμένα. Ελικόπτερο υπό την καθοδήγηση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης πραγματοποιούσε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας έλεγχο στις βραχώδεις παραλίες από τον Πομό μέχρι και την πόλη Χρυσοχούς, ενώ μέλη της ομάδας διάσωσης της πολιτικής άμυνας ΠΑΦΟΥ έλεξαν ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει διανυηθεί όλο το παραλιακό μέτωπο από τον Παχίαμον μέχρι την πόλη Χρυσοχούς στην περιοχή του Κάμπινγκ. Δυστυχώς δεν έχει ανεβρεθεί οτιδήποτα. Οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι την τελική λήξη από το ΞΕΔ. Αβάσταχτος είναι ο πόνος και η αγωνία των συγγενών που δεν έφυγαν λεπτό από το χώρο του αλλιευτικού καταφυγίου, παρακολουθώντας όλες τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του δικού τους ανθρώπου. Εκεί και πολλοί κάτοικοι του χωριού προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια. Που ερευνούμε τη θάλασσα δάμε, είναι πολλά πιθανόν
να βρεθεί ο τζος που χάθηκε, ζητούν τον το χορκονούλον. Λόγω του σκότους, οι έρευνες έχουν διακοπεί για να επανασχίσουν αύριο με το πρώτο φως της ημέρας. Δεν είναι να κοπάσουν τα προβλήματα στο λιμάνι Λιμεσού. Θέμα προέκυψε και με τον τέος λιμενάρχη Γιώργο Πούρο. Μετά την εργοδότησή του από τη διαχειρίστρια εταιρεία Eurogate, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας κάνει λόγο για το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας. Δεν έφτανε τον μπάχαλο στο λιμάνι Λεμεσού. Ζήτημα προέκυψε και με την πρόσληψη του τέως διευθυντή του λιμανιού Γιώργου Πούρου στη θέση του διευθυντή της Eurogate. Η καταγγελία έγινε στο Γενικό Ελεγκτή που τη διαβίβασε στο Γενικό Εισαγγελέα για να αποφασίσει αν προκύπτει οτιδήποτε μεμπτών. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Γιώργος Πούρος, ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία από την Αρχή Λιμένων, φέρεται να συμμετείχε σε συνεδρίες στις οποίες λάμβανε μέρος και η Eurogate, η οποία στη συνέχεια τον εργοδότησε. Ο πρώην λιμενάρχης έφυγε με προαφυπηρετική άδεια τον Οκτώβριο του 2016, ωστόσο φέρεται να εμφανιζόταν στο χώρο εργασίας του σύμφωνα με το φιλελεύθερο. Αυτό που αναμένεται να διερευνηθεί είναι κατά πόσον ο Γιώργος Πούρος διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τη Eurogate. Αυτό είναι θέμα που βλέπει ο Γενικός Ελεγκτής μαζί με τον Γενικό Εισαγγελέα. Δεν μπορώ εγώ να γνωματεύσω για τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας βεβαίως. Η εργοδότηση Πούρου είναι το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας, ανέφερε ενώπιον της κοινής συνεδρίας των Επιτροπών Μεταφορών και Ελέγχου ο Γενικός Ελεγκτής. Το συγκεκριμένο είναι το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας, όπου άτομα που ασκούν δημόσια εξουσία ξαναμπαίνουν από την άλλη πόρτα με το καπέλο του ιδιώτη που επόπτευαν προηγουμένως. Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Πούρο, ο οποίος μας ανέφερε ότι δεν ανησυχεί. Προσωπικά δεν ανησυχώ καθόλου. Αναμένεται ακόμη να διερευνηθεί κατά πόσον με βάση το νόμο μπορούσε να εργοδοτηθεί αμέσως από τη διαχειρίστρια του λιμανιού ο Γιώργος Πούρος. Σε μια πολύ ωραία συνεδρία με υψηλούς τόνους στη Βουλή προσπάθησαν να βρουν άκρη για το χάος που επικρατεί στο λιμάνι Λεμεσού. Ο Υπουργός Μεταφορών μίλησε για δολιοφθορά στα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούσαν οι ιδιώτες επενδυτές με την ανάληψη των υπηρεσιών τους. 4 ώρες συνεδρία που τα είχε όλα η σημερινή των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ελέγχου και Συγκοινωνιών που έθεσαν επιτάπητο στα σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν από το χάος στο λιμάνι της Λεμεσού. Υπουργός Μεταφορών, Γενικός Ελεγκτής Δημοκρατίας, Αρχή Λιμένων, εκπρόσωποι των ξένων επενδυτών, συντεχνίες όλοι εκεί σε μια προσπάθεια να αποσαφινιστούν οι λόγοι που οδήγησαν στην υπολειτουργία του λιμανιού και θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την οικονομία του τόπου. Οι τόνοι υψηλοί, οι αντιπαραθέσεις συνεχιζόμενες μεταξύ βουλευτών, ενώ στο στόχαστρο κυρίως ο Μάριος Δημητριάδης που κλήθηκε να δώσει απαντήσεις σε πολλά. Περνώντας την αντεπίθεση, ο Υπουργός Μεταφορών προέβη μεταξύ άλλων και σε σοβαρότατες καταγγελίες. Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι υπήρξε στο λιμάνι δόλιο φθορά και ότι αρκετά από τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούσαν οι ιδιώτες επενδυτές με την ανάληψη των καθηκόντων τους υπέστησαν κακόβουλη ζημιά από πρώην υπαλλήλους λίγο πριν παραδοθούν στις εταιρείες, με αποτέλεσμα να προκληθεί καθυστέρηση στην λειτουργία του λιμανιού. Παράλληλα, έκανε λόγο για ξένο δάκτυλο και μίλησε για κάποιους, χωρίς να κατονομάζει ποιους, που έβαλαν λάδι στην φωτιά για την κατάσταση που δημιουργήθηκε με τους μεταφορείς. Είχαν πάθει ζημιά κάποια μηχανήματα από κάποιους πρώην υπαλλήλους. Όχι της Αρχής Λιμένων, των Αχτοφόρων. Και είμαι βέβαιος ότι λίγα συντόμως θα κερδίσουμε το στίχημα. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης θα αποδώσει. Από πλευράς του Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, σε μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης έριξε το φταίξιμο στην εταιρεία. Η θέση μας εκ πρώτης όψεως είναι ότι αυτός που φταίει, αφού κάτι πήγε στραβά, είναι η εταιρεία, προσθέτοντας ότι δεν θα δοθεί ένας μας οποιοδήποτε ιδιώτη να ζητά αποζημιώσεις από το κράτος. Έντονη, με πολλές παρατηρήσεις και συστάσεις ως προς τον τρόπο που ο ίδιος ο Υπουργός και κατ' επέκταση η κυβέρνηση χειρίστηκε την εμπορικοποίηση του λιμανιού, ήταν τα μέλη των επιτροπών. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, οι τόνοι ανέβηκαν στα ύψη, με τον Υπουργό να προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Θέσαμε επιτακτικά το ερώτημα ως προς το αν για τις αποζημιώσεις από το χάος που έφερε η ιδιωτικοποίηση θα πληρώσουν την ύφη και πάλι οι φορολογούμενοι. Ευθύνες να αποδοθούν σε αυτούς. Γιατί ο κάθε κατεργάρης πρέπει να μπαίνει στον μπάγκο του. Τούτοι κολοσσιαίοι οργανισμοί και εταιρείες, οι περίφημες, ένα μικρό λιμάνι σαν την Λεμεσό, γιατί έκαμε κολοσσιαία λάθη. Και βραχυκυκλώθηκε και χρειάστηκε να πάει ένας κολοσσιαίος πρόεδρος που να το λύσει. Σε πληροφορίες ότι η διαχειρίστρια εταιρεία Eurogate δημιούργησε πρόβλημα στο Αμβούργο που της ανέθεσε το λιμάνι της, αναφέρθηκε η βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, Άννα Θεολόγου. Που προέκυψαν πάλι τα ίδια θέματα όσον αφορά τα συστήματα και τον έλεγχο που θα εμπορούσε το Αμβούργο να έχει
επί της διαδικασίας των εισπράξεων. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο κεντρικός οργανωτικός γραμματέας της ΠΟΒΕΤ, Κυριάκος Μουστάκας, προκάλεσε στο μεσοδιάστημα αναστάτωση στην συνεδρία, καθώς μετά από λανθασμένη, όπως αποδείχθηκε αργότερα, πληροφορία, ενημέρωσε επί τόπου και μέν τον τρόπο τα μέλη των επιτροπών ότι ξεκίνησαν εκ νέου οι καθυστερήσεις στο λιμάνι και αποχώρησε. Εκ των υστέρων, ο ίδιος απέδωσε σε παραπληροφόρηση την αναφορά του. Η ανέγερση νέου κέντρου ψυχικής υγείας ζήτησε μετά από σύσκεψη στο Προεδρικό Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα έδωσε οδηγίες για την ετοιμασία σχεδίου ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες που υπάρχουν στο νοσοκομείο Αθαλάσσας. Προεδρική παρέμβαση για το νοσοκομείο Αθαλάσσας με τον Νίκο Αναστασιάδη να δίνει σαφείς οδηγίες να ανεγερθεί νέο κέντρο ψυχικής υγείας με παράλληλη αντιμετώπιση των αναγκών που υπάρχουν στο υφιστάμενο νοσοκομείο. Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό, παρουσία του Υπουργού Υγείας και των αρμόδιων φορέων, τα χρονίζοντα προβλήματα που παρατηρούνται στο νοσοκομείο Αθαλάσσας τέθηκαν στο μικροσκόπιο του Προέδρου Αναστασιάδη. Από τη σημερινή σύσκεψη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δώσει σαφείς οδηγίες για την προώθηση όλων των αναγκαίων διαδικασιών ώστε να δρομολογηθεί με την απαιτούμενη ταχύτητα η οποιαδήποτε απόφαση χρειάζεται για την κατασκευή νέου ψυχιατρικού νοσοκομείου στη χώρα μας. Τόνισε βέβαια πως για την κατασκευή του νέου κέντρου ψυχικής υγείας χρειάζεται τουλάχιστον μια τριετία ώστε να μπορέσει να ανεγερθεί και για τον λόγο αυτό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε οδηγίες για την ετοιμασία σχεδίου ώστε να εξυπηρετηθούν οι άμεσες ανάγκες που υπάρχουν στο υφιστάμενο νοσοκομείο και να παρουσιαστεί την 1η Μαρτίου σε συνάντηση την οποία όρισε ο ίδιος και πάλι στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο στόχος είναι να παρουσιαστεί ένα σχεδιασμός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από όλους τους αρμόδιους, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν με απόλυτη αποτελεσματικότητα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς αλλά και οι επαγγελματίες υγείας στο συγκεκριμένο χώρο. Τις εξαγγελίες του Προέδρου χαιρέτησαν οι νοσηλευτές των υπηρεσιών ψυχικής υγείας της ΠΑΣΗ ΔΗ. Χαιρετίζουμε τις εξαγγελίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για την ανέγερση του νέου κέντρου καθώς και την λήψη μέτρων για τις υφιστάμενες δομές του νοσοκομείου Αθαλάσσας. Αποτελούν διαχρονικές θέσεις του κλάδου μας, αφού ζώντας τα καθημερινά προβλήματα που δημιουργούνται λόγω των πεπαλαιωμένων καταστάσεων, μέρα με τη μέρα αυξάνονται. Εξέφρασε δε την ελπίδα να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για να δοθεί ό,τι καλύτερο στα άτομα με ψυχικές διαταραχές. Ευκολότερες θα είναι πλέον οι διαδικασίες για παραχώρηση δανείων για πρώτη κατοικία. Είναι μαζί μας η Στέλλα Σάβα. Στέλλα, καλησπέρα σας, ευχαριστούμε. Καλησπέρα, Λουκά, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, επίκυνται αλλαγές στην δανειοδότηση πρώτης κατοικίας, αφού με βάση το νομοσχέδιο το οποίο συζητήθηκε σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και το οποίο, Λουκά, έπρεπε να εφαρμοστεί από τον Μάρτιο του 2016 με βάση Ευρωπαϊκή Οδηγία, αναμένεται ότι οι διαδικασίες σύναψης των συγκεκριμένων δανείων θα γίνουν περισσότερο ενημερωτικές, διαφανείς και πιο εύκολες. Στη νέα αυτή η νομοθεσία, Λουκά, προβλέπεται παροχή γενικών αλλά και εξειδικευμένων πληροφοριών πριν από την σύναψη του δανείου. Προνοείται δε η επιβολή προστίμων σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του νόμου. Εν τω μεταξύ, να πούμε πως η τελευταία έρευνα των τραπεζικών χορηγήσεων της Κεντρικής Τράπεζας δείχνει, Λουκά, αύξηση στη συζήτηση για όλες τις κατηγορίες δανείων. Μάλιστα, θέλω να σας ευχαριστήσουμε. Οι διαφωνίες μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Ελεκτρικής Υπηρεσίας για το Ταμείο Φυσικού Αερίου εξακολουθούν να παραμένουν στο τραπέζι. Το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί παρατείνεται με αποτέλεσμα να προκαλείται η αντίδραση των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Παραμένουν στο τραπέζι οι διαφωνίες μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Ελεκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με τη σύσταση και τη διαχείριση του Εθνικού Ταμείου Υδρογόνων Ανθράκων. Η συνέχεια της συζήτησης και σήμερα ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατέδειξε πως το αδιέξοδο γύρω από το ζήτημα παραμένει, καθώς οι δύο πλευρές επιμένουν στην αρχική τους θέση. Το ΜΕΝ Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει ανεξάρτητα μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου του Ταμείου και όχι μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, ενώ η Ελεκτική Υπηρεσία διαφωνεί κάθετα. Καθώς, όπως αναφέρει, μια τέτοια πρακτική συγκρούεται με τις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές. Βρεθήκαμε μπροστά στο απαράδεκτο φαινόμενο διαφορετικές υπηρεσίες, υπουργεία, θεσμοί να έρχονται και ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών να διαφωνούν μεταξύ τους για διάφορα ζητήματα που μέχρι τώρα θα έπρεπε κανονικά να είχαν συζητηθεί. Παρότι τα χρήματα αυτά δεν επίκυνται να έρθουν στο Εθνικό Ταμείο Επενδύσεων, ωστόσο έχει τη σημασία να στείλουμε από τώρα τα κατάλληλα μηνύματα.
Η ελεκτική υπηρεσία εκφράζει πρόσθετα την άποψη ότι ο διορισμός επιπλέον ατόμων ως Επιτροπή Ελέγχου για το Ταμείο Υδρογων Ανθράκων θα εκτοξεύσει περαιτέρω στα ύψη το κόστος της όλης δαπάνης. Ελπίζω ότι έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της συζήτησης αυτών των νομοθετημάτων για να ολοδηγηθούν το συντομότερο δυνατόν στην Ολομέλεια. Πρέπει να αναλάβει επιτέλους η Επιτροπή την ευθύνη της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, να πάρει αποφάσεις και να λήξει ουσιαστικά όπως θα έπρεπε να έχει λήξει από χρόνια πριν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τελευταία θέση όσον αφορά το ποσοστό εξάρτησής της από υδρογονάνθρακες. Οφείλει για τις τράπεζες, βλέπει ο οίκος αξιολόγησης Μούντις, εάν συνεχιστεί η ανάκαμψη των τιμών στα ακίνητα. Με αφορμή την πρώτη άνοδο του δίκτυ ύστερα από 7 χρόνια, οι Μούντις κρίνουν ως πολύ θετική την εξέλιξη αυτή. Ανάκαμψη στις τιμές των ακινήτων και ξεφόρτωμα περιουσίας των τραπεζών που αποκτήθηκε μέσω ανταλλαγής χρέους εναντί περιουσιακών στοιχείων, βλέπει ο οίκος Μούντις, σημειώνοντας παράλληλα στο οικονομικό του δελτίο πως η πρώτη άνοδος στον δίκτυ τιμών κατοικιών ύστερα από 7 χρόνια θα έχει πολλαπλά ωφέλη για τις κυπριακές τράπεζες, ειδικότερα αν συνεχιστεί αυτή η ανάκαμψη. Η ανάκαμψη των τιμών της ακίνητης περιουσίας θα στηρίξει τον τομέα των κατασκευών, θα δώσει κίνητρα σε όσους ενώ μπορούν στρατηγικά επιλέγουν να μην αποπληρώνουν τα δάνειά τους. Παράλληλα, ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ότι οι τιμές των ακινήτων θα σταθεροποιηθούν τα επόμενα τρίμηνα, ενώ η ζήτηση θα αυξάνεται σταδιακά, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως αν και η βελτιωμένη οικονομική δραστηριότητα θα στηρίξει την εγχώρια ζήτηση, εντούτοις το υψηλό χρέος των οικοκυριών θα συνεχίζει να περιορίζει την αύξηση της ζήτησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μούντις, το 2007 καταγράφηκαν 21.245 πωλήσεις ακινήτων, ενώ το 2016 7.063. Την ίδια ώρα πάντως, τα νούμερα δείχνουν πως ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών για τον μήνα Νοέμβριο. Μαύρη τρύπα συνεχίζουν να παραμένουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με τον οίκο Μούντις να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις δυσκολίες να αλλάξει η κακή πιστοληπτική κουλτούρα των οικοκυριών στον υπερδανεισμό, αλλά και στην καθυστέρηση αναδιάρθρωσης των προβληματικών δανείων. Πάμε τώρα στην Πάφο, όπου είχαμε ποινή φυλάκισης σε υπόθεση για σεξουαλική κακοποίηση εξάχρονης. Η Μιλίτσα Πολεμίντου βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει. Μιλίτσα, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Πάφο. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών επέβαλε σήμερα το μόνιμο κακουργείο δικείο Πάφου σε 36χρονο από την Πάφο, τον οποίο βρήκε ένοχο σε κατηγορίες που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση και άσεμνη επίθεση σε βάρος 6χρονου κοριτσιού. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο στο σπίτι του 36χρονου, όταν το παιδί, συνοδευόμενο από τη γυναίκα που το πρόσεχε, πήγαν επίσκεψη στη μητέρα του δράστη. Εκεί αυτός εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και αφού απομόνωσε τη μικρή σε δωμάτιο του σπιτιού, προέβησε άσεμνες πράξεις σε βάρος της. Από τη σύλληψή του μέχρι σήμερα κρατείται στις κεντρικές φυλακές, ενώ η όλη διαδικασία στο δικαστήριο διεξήχθη και κλεισμένον το θυρό. Στέλλα. Μάλιστα. Μίλησα να σε ευχαριστήσουμε. Νέες σοβαρές καταγγελίες εναντίον ακαδημαϊκών του ΤΕΠΑΚ διερευνά η ελεγκτική υπηρεσία. Όλες αφορούν πιθανή διασπάθηση δημοσίου χρήματος καθώς και πιθανή κατάχρηση εξουσίας. Μυρίζει νέο σκάνδαλο στο ΤΕΠΑΚ. Ο Γενικός Ελεγκτής έλαβε επώνυμες καταγγελίες σε ψηφιακό δίσκο εναντίον ακαδημαϊκών του ΤΕΠΑΚ που αφορούν πιθανή κατάχρηση εξουσίας και πιθανή διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Ο ανώτερος πρώτος ελεγκτής Άκης Χατζιοσήφ, με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, ζήτησε να ενημερωθεί για τις καταγγελίες που έχει ενώπιον της η ελεγκτική υπηρεσία. Έχουμε καταγγελίες εναντίον μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΤΕΠΑΚ για συμμετοχή σε ιδιωτική εταιρεία για ειδικές σχέσεις μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που συμμετέχουν σε εκλεκτορικές και ειδικές επιτροπές για παράτυπη απασχόληση καθηγητών του ΤΕΠΑΚ σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η ελεγκτική υπηρεσία δέχθηκε ακόμη καταγγελίες για πρώην μέλος του προσωπικού του ΤΕΠΑΚ που φέρεται να ανέθεσε παράτυπα και παράνομα μελέτη σε συνεργάτη του και για διασπάθηση δημοσίου χρήματος που αφορά σε διοργάνωση δείπνου σχολής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Παρακαλούμε, όπως έχουμε το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από τις 13 Μαρτίου τα σχόλιά σας, καθώς και τα αποτελέσματα της όποιας διερεύνησης θεωρηθεί αναγκαία και τις τυχόν κατάλληλες ενέργειες, μέτρα του Συμβουλίου σε κάθε περίπτωση. Το θέμα έφερε στο φως η εφημερίδα Φιλελεύθερος. Συνεχίζονται οι απάτες μέσω διαδικτύου με κύκλωμα από το εξωτερικό να υπόσχεται βίζες για την Κύπρο έναντι 450 ευρώ. Προσοχή στο κοινό, συστήνει η αστυνομία.
Μια νέα μορφή απάτης μέσω διαδικτύου εντόπισε τις τελευταίες μέρες η αστυνομία με κύκλωμα που δρά στο εξωτερικό και παρουσιάζεται ως εταιρεία που εξασφαλίζει άδειες εργασίας στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει ανακαλύψει τη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαπιστώθηκε ότι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου consular.workerpermit@diplomats.com χρησιμοποιείται σε απάτες αντικαταβολής γνωστές ως advance fee fraud, ενώ φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε σε απάτες που αφορούν εξασφάλιση βίζας σε σχέση με χώρες του εξωτερικού. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαίνεται ότι οι επιτίδιοι υπόσχονται να προσφέρουν δυνατότητα εργασίας στην Κύπρο με στόχο να αποσπάσουν το ποσό των 450 ευρώ από τα θύματα τους για δίθεν έκδοση προσωρινής βίζας εργασίας. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, αυτή η μέθοδος είναι πολύ διαδεδομένη και προέρχεται ως επιτοπλίστων από την Νιγηρία. Ως εκ τούτου, το κοινό προειδοποιείται εκ νέου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και σε τέτοιες περιπτώσεις καλείται να μην ανταποκρίνεται καθόλου σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά μηνύματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγγελθεί αν υπάρχουν θύματα της συγκεκριμένης απάτης, με την αστυνομία όμως να καλεί το κοινό όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικό. Νέος πρόεδρος της Ένωσης Δήμων εξελέγει ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βίρας με 46 ψήφους έναντι 44 που έλαβε ο ανθυποψήφιος του Αλέξης Γαλανός. Ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Δήμων σημείωσε πως θα δουλέψει σκληρά για το καλό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έπειτα από 11 χρόνια τη σκητάλη της Προεδρίας της Ένωσης Δήμων παρέδωσε το πρωί ο Αλέξης Γαλανός. Με 46 ψήφους κέρδισε τη μάχη για την Προεδρία της Ένωσης Δήμων ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βίρας έναντι 44 που έλαβε ο κύριος Γαλανός. Σε δηλώσεις του, ο νεοεκλεγής Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του. Αυτό που υπόσχομαι είναι σκληρή δουλειά, αλλά πάνω απ' όλα συνεργασία και συνένεση με όλους, έτσι ώστε όλοι μαζί να αποφασίσουμε, να καθορίσουμε και να δουλέψουμε. Ο τέος πρόεδρος της Ένωσης και δήμαρχος αμοχός του συνεχάρη τον νέο πρόεδρο της οργάνωσης, σημειώνοντας πως δεν έχει καμία αμφιβολία για τη σκληρή δουλειά που προτίθεται να κάνει. Θα σταθούμε δίπλα σου. Όλοι οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι αποτελούμε τη μεγάλη οικογένεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαίωμα ψήφου είχαν 92 δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι ως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι δήμων, ενώ στις κάλπες προσήλθαν 91. Βρέθηκε μία λευκή ψήφος. Πάμε τώρα εκτός συνόρων. Πολύ ακριβά φαίνεται να κοστίζει στους Αμερικανούς φορολογούμενους η προστασία της πολυμελούς οικογένειας Τραμπ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN. Ο πρόεδρος, η οικογένειά του, ο αντιπρόεδρος, οι έμπιστοι και οι παρατρεχάμενοι. Δουλειές με φούντες για τις υπηρεσίες ασφαλείας με την Προεδρία Τραμπ. Τα άτομα που πρέπει να περιφρουρούν είναι πάνω από 20. Ζουν χλιδάτα και ταξιδεύουν συνεχώς. Το κόστος για την προστασία τους μπορεί να αποδειχτεί επικό. It's not unattainable to protect them all. It's just unprecedented. The equation is complicated by the Trump family working out of so many places. The White House, the Mar-a-Lago Club in Florida, several private residences in and out of D.C., and Trump Tower in New York. Οι συνεχείς διαδηλώσεις έξω από τον πύργο Τραμπ σημαίνουν έξτρα περιφρούρηση και οι υπηρεσίες ασφαλείας σκέφτονται να νοικιάσουν έναν ολόκληρο όροφο εκεί. Το νίκη των 6 εκατομμυρίων δολαρίων θα πάει στον ιδιοκτήτη του κτηρίου, δηλαδή στον ίδιο τον Τραμπ. Επιπλέον, every time a president takes off, up to 300 people go along. Teams for personal security, counter-assault, intelligence, surveillance, emergency response, military support and more. Price tag is hard to pin down. Στο μεταξύ, ο πλανητάρχης επιδίδεται στην πυρόσβεση, απαντά στις κατηγορίες ότι φημώνει τον τύπο. That's how dictators get started. He believes in the free press. Και πήγε να μαζέψει την γάφα που έκανε σε ομιλία του για την εγκληματικότητα και τους μετανάστες. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Τι έγινε, βρε παιδιά, στη Σουηδία, αναρωτήθηκαν άπαντες. Η Σουηδική Πρεσβεία ζήτησε διευκρινήσεις. Είδα ένα ρεπορτάζ στο Fox για τους μετανάστες εκεί. Ήρθε η προεδρική εξήγηση. Πάμε τώρα στη Βραζιλία, όπου το καρναβάλι αμαυρώθηκε από τη δολοφονία της βασίλισσας του καρναβαλιού. Η βασίλισσα σκοτώθηκε από ληστή που ήθελε να κλέψει το αυτοκίνητό της. Ωστόσο, οι προετοιμασίες για τη μεγάλη παρέλαση στο σαμπαδρόμιο του Ρίο Τετζανέιρο και τα πάρτι στους δρόμους συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς.
Η Πάολα Σέρπα Σεβέρο, 33 ετών, η νέα βασίλισσα του καρναβαλιού στη Βραζιλία, χορεύει ασταμάτητα και με πάθος για να δώσει τον καλύτερό της σε αυτό στη μεγάλη παρέλαση στο σαμπαδρόμιο του Ρίο. Ήθελε να τιμήσει τον τίτλο της. Η μοίρα της έπαιξε σκληρό παιχνίδι. Δολοφονήθηκε μόλις μία εβδομάδα πριν τη μεγάλη εμφάνισή της από έναν άντρα ο οποίος ήθελε να της κλέψει το αυτοκίνητο. Οι εικόνες τις οποίες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας είναι συγκλονιστικές. Η νεαρή γυναίκα περιμένει μέσα στο αυτοκίνητό της την 7χρονη κόρη της για να την παραλάβει μετά το μάθημα μουσικής. Στα πλάνα φαίνεται ο δράστης. Την πλησιάζει χωρίς ενδιασμό στον πολυσύχναστο δρόμο και την πυροβολεί εμψυχρό. Προσπάθησε μάταια να τη βγάλει έξω από το όχημα. Η Πάολα όμως φορούσε τη ζώνη ασφαλείας και ο δολοφόνος της, ο οποίος φαίνεται πως βιαζόταν, την παράτησε και έφυγε. Η δολοφονία της βήθησε στο πένθος στην πόλη Κακοερίνια, κοντά στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας και κηρύχθηκε τριήμερο πένθος. Ωστόσο, το Ρίο Ντετζανέιρο ζει τις δικές του φαντασμαγορικές καρναβαλικές στιγμές και προετοιμάζεται πυρετοδός για τη μεγάλη παρέλαση. Για αρχή πραγματοποιήθηκε ο εξαγνισμός στο σαμπαδρόμιο με ιερό νερό και σκούπες για να φύγει η αρνητική ενέργεια εν ώψη του κορυφαίου διαγωνισμού των σχολών της ΣΑΜΠ. Τα αμπλόκος, τα αποκριάτικα πάρτι στους δρόμους του Ρίο Ντετζανέιρο έχουν την τιμητική τους. Ως και τα κατοικίδια έκαναν παρέλαση με αποκριάτικες στολές. Σπανιόλες, μπαλαρίνες, αρλεκίνοι ξεχύθηκαν στην Κόπα Καμπάνα με τους ιδιοκτήτες τους με σκοπό να αφυπνίσουν συνειδήσεις κατά της κακοποίησης των ζώων. Πάμε τώρα στην Τουρκία, όπου άρχισε υποδρακόντια μέτρα η δίκη 47 στρατιωτικών για την απόπειρα δολοφονίας του Ταγί Περτογάν. Οι 44 από τους υποδίκους είναι προφυλακισμένοι. Στο δικαστήριο μεταφέρθηκαν κατά αποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Δεκάδες αστυνομικοί οπλισμένοι έλεγχαν κάθε γωνία έξω από το κτίριο όπου θα γινόταν η δίκη. Ελικόπτερα της αστυνομίας πετούσαν συνεχώς. Ειδικά σκυλιά έλεγξαν την αίθουσα πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας. Ένας από τους πρώτους που μίλησαν ήταν ο ταγματάρχης Ουκρού Σεϊμέν. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν επικεφαλής της ομάδας που πήγε να δολοφονήσει τον Ερντογάν εκείνο το βράδυ της 15ης Ιουλίου. Η εντολή που πήρα ήταν να μεταφέρω ζωντανό τον Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Έκανα πραξικόπημα. Ακόμη και αν τιμωρηθώ με θανατική ποινή, δεν θα πονέσω καθόλου. Ο ηθήνων νους της απόπειρας δολοφονίας του Προέδρου, Σαχίν Σον Μεζατές, είπε στην κατάθεσή του ότι δεν είναι μέλος της οργάνωσης του Γκιουλέν. Το σχέδιο δεν ήταν να δολοφονηθεί ο Ταγί Περντογάν, αλλά να μεταφερθεί από τη Μαρμαρίδα στην Άγκυρα. Δεν είμαι μέλος του κινήματος του Ιμάμι Γκιουλέν. Ο καθένας κινήθηκε προσωπικά. Ο δικηγόρος Ερντογάν τόνισε ότι κανείς από τους 44 που βρίσκονται στην αίθουσα, καθώς τρεις παραμένουν ασύλληπτοι, ανάμεσά τους και ο ημάμις Φετουλάχ Γκιουλέν, δεν έχει μετανοήσει για την πράξη του. Έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του Τούρκου Προέδρου και φώναζαν συνθήματα κατά της οργάνωσης του Γκιουλέν. Κανείς Τούρκος δικηγόρος δεν έχει δεχθεί να υπερασπιστεί τον ημάμι που βρίσκεται στις ΗΠΑ και δικάζεται ερήμην. Ως γνωστόν, έχει ζητηθεί η απέλασή του, αλλά προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν έχει προχωρήσει. Σε λιγμούς ξέσπασε η Αντζελίνα Τζολί όταν μίλησε για πρώτη φορά για τον χωρισμό της από τον Μπρατ Πιτ. Η διάσημη ηθοποιός βρέθηκε στην Καμπόζη με τα 6 παιδιά της για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας. Μπορεί ο Μπρατ Πιτ να έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση πριν λίγους μήνες, φαίνεται όμως πως η Αντζελίνα Τζολί χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για να νιώσει έτοιμη για αυτό το βήμα. Στο πλευρό της είχε και τα 6 παιδιά της. Όλοι μαζί βρέθηκαν στην Καμπότζη για την πρεμιέρα της ταινίας First They Killed My Father, στην οποία η διάσημη στάρ υπογράφει τη σκηνοθεσία. Η Αντζελίνα όλο αυτό το διάστημα είχε κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα τα παιδιά της για να κάνει λιγότερο επώδυνο το διαζυγιό της με τον Μπραντ Πιτ. Στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψή και ευδιάθετη, θέλοντας να δώσει μήνυμα αισιοδοξίας πως η ζωή συνεχίζεται. Αναστατώθηκε όμως όταν σε συνέντευξή της στο BBC News από την Καμπότζη μίλησε για πρώτη φορά για το διαζυγιό της. Τα μάτια της γέμισαν δάκρυα και η φωνή της λύγησε. I don't want to say very much about that. Except to say it was a very difficult time. And we are a family, and we will always be a family, and we will get through this time and hopefully be a stronger family for it. My focus is my children, our children, and it is and my focus is finding this way through. Το διάσημο πρώην ζευγάρι, μετά από σκληρή μάχη για την κυδαιμονία των παιδιών, πήρε μια κοινή απόφαση ώστε τα 6 παιδιά τους να προσαρμοστούν ομαλά στις νέες συνθήκες. Πάμε τώρα στη Δαμασκό, όπου διασώστες ανέσυραν ζωντανό ένα κοριτσάκι από τα ερείπια. Οι βόμβες μόλις κατέστρεψαν το σπίτι τους. Η γυναίκα αλόφρον φωνάζει για βοήθεια. Λοιπόν.
Οι άνδρες με τα λευκά κράνη, όπως είναι γνωστοί πλέον στη Συρία, αρχίζουν να σκάβουν με τα χέρια. Δεν είχαν εργαλεία μαζί τους. Και ξαφνικά άκουσαν τη φωνούλα της μικρής Άγια. Ήταν στο στρώμα της. Ένας θεός ξέρει πως σώθηκε το μικρό κορίτσι. Μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο της περιοχής. Ζωντανό. Η Άγια στάθηκε τυχερή. Χιλιάδες άλλα παιδιά χάνουν τη ζωή τους καθημερινά στον εμφύλιο της Συρίας. Οι βομβαρδισμοί στη συνοικία Γκούτα της Δαμασκού έχουν παγιδεύσει περισσότερους από 400.000 αμάχους. Πάμε ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δεν έχουν τελειωμό τα σκάνδαλα και αποκαλύψεις που αναφορούν τον Ντόναλντ Τραμπ. Μετά τις γυμνές φωτογραφίες της Μελάνια, το φως της δημοσιότητας βλέπουν άκρους πιπέρα της και στις διαρκές σκηνές με πρωταγωνίστρια τη σύντροφο του νέου Υπουργού Οικονομικών. Λουίς Λίντον, η μελλοντική σύζυγος του νέου τσάρου της αμερικανικής οικονομίας. Μέχρι πρότινος, τα μίντια δεν είχαν ενδιαφερθεί για το υποκριτικό της ταλέντο. Τα γυμνά της πλάνα, όμως, στην ταινία Intruder, στην οποία πρωταγωνιστεί, κατάφεραν να επισκιάσουν την ορκομοσία του αραβωνιαστικού της, Στίβεν Μνούτσιν. Η σεξι εικόνα της στο θρίλερ δεν είχε καμία σχέση με το πώς εμφανίστηκε στο πλευρό του συντρόφου της την μεγάλη του μέρα. Φορώντας ένα κομψότατο φόρεμα, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ του κρατούσε την βίβλο, όπως ακριβώς είχε κάνει και η Μελάνια στην ορκομοσία του σύζυγου της. Στο παρελθόν, η Λουίς Λίντον είχε προκαλέσει ξανά σάλλο για τα αμφιλεγόμενα και αναλυθή απομνημονεύματά της. Περιέγραφε πως έσωσε τη ζωή δεκάδων φτωχών κοριτσιών στην Αφρική. Αρκετοί ήταν εκείνοι που είχαν χαρακτηρίσει το βιβλίο της παραλήρημα ρατσισμού και ανακρίβειας γεμάτο στερεότυπα. And here's what she has to say. I still sometimes feel out of place. Whenever that happens though, I try to remember a smiling gap-toothed child with HIV whose greatest joy was to sit on my lap and drink from a bottle of Coca-Cola. Με τον Στίβεν Μνούτσιν γνωρίστηκαν σε ένα γκαλά περιβαλλοντικής ομάδας. Έκτοτε μένουν μαζί στην έπαυλη του πρώην τραπεζίτη της Wall Street στο Bel Air.